Χαίρετε, χαίρετε. Σταύρο, καλημέρα. Λέγαμε ότι θα πάνε λίγο πιο πίσω τα μεταγραφικά, αλλά βλέπω μια κινητικότητα μετά την κλήρωση. Τι βλέπεις? Κάτσε να γυαλίσω λίγο την κρυστάλλινη σφαίρα. Βλέπω μια διάθεση, ρε παιδί μου, ένα φορτσάρι διαβάζω. Μάλλον... Εντάξει. Θα το δούμε. Κοίτα να δεις τώρα. Καταρχάς να πούμε για την κλήρωση. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν η πιο δύσκολη. Να, χωρίς να υποτιμώ την Γαλατά. Το από έχει τις ζητήσει. Το έχει ζητήσει. Από τις 6 υποψήφους, αλλά... η Γαλατά, ας πούμε, τώρα κάνει μεταγραφές, βλέπεις, τρομερές. Πήρε μέσα σε 2 μέρες 3 center for πάρα πολύ καλούς, αν κλείσει και ο Ικάρντι τελικά. Θα έχει ένα ρόστερ εντυπωσιακό, αλλά στην παρούσα φάση μπορεί να είναι και καλύτερη αντίπαλος από την Δυναμό. Γιατί τώρα η ΑΕΚ συνθέτει το ρόστερ της. Η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα τώρα, είναι ότι είναι έτοιμη από πέρυσι. Έρχεται από πέρυσι, είναι έτοιμη, που μετράει πάρα πολύ αυτό στον Αύγουστο. Έχει τον κορμό της. Εντάξει, έχει κάποιες απουσίες λόγω τραυματισμών. Κυρίως του Αραούχου, γιατί άλλοι νομίζω θα είναι, και ο Γκάτσι νομίζω θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό τώρα με την Δυναμό, που ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα με πολύ καλύτερη πρόσφατη πορεία στην Ευρώπη από ό,τι ΑΕΚ, έτσι. Για να μην λέμε ιστορίες, η ειδική βαθμολογία τα λέει όλα για το τι είναι η κάθε ομάδα. Εγώ δεν λέω ότι η ΑΕΚ θα... Το είχα πει και χθες, ότι με όποια ομάδα και να πέσει η ΑΕΚ, ούτε λες προκρίνεται, ούτε ότι αποκλείστηκε. Αλλά σίγουρα είναι η πιο δύσκολη κλήρωση και σίγουρα εδώ δεν υπάρχει ότι άμα αποκλειστεί η ΑΕΚ είναι... όπως ήταν με την Τελέζη. Ναι. Μπράβο, ακριβώς. Και αυτοκτονία και τέτοια. Ναι, είναι ένα ζευγάρι ισορροπημένο, όπως και η ΑΕΚ. Όπως λέμε και εμείς ότι ήταν κακή κλήρωση, το ίδιο και χειρότερα λένε αυτοί, γιατί και σαν ισχυροί πέσανε με την ΑΕΚ. Δηλαδή, αν περάσουν βέβαια την Αστάνα, που είναι φαβορή να περάσουν. Αλλά, όπως είπε και ο Μπίτσα, ήταν η χειρότερη δυνατή κλήρωση και για την Δυναμό. Πράγματι, εγώ θα προσθέσω και ότι και οπαδικά ήταν η χειρότερη δυνατή κλήρωση. Mm-hmm. Γιατί είναι παιχνίδια που μυρίζουν μπαρούτι. Ήδη υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός και στις δύο ομάδες και στην UEFA για αυτά τα δύο παιχνίδια. Σε συνδυασμό ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός θα υπάρχει ένα φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα. Ακριβώς. Με Μαρσέη, ΓΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Δυναμό Ζάγκρεπ. Και να κρατήσουμε ότι είναι πολύ πιθανό να μην γίνει μετακίνηση στα δύο παιχνίδια, χωρίς να λέμε ότι είναι κάτι σίγουρο. Να το πούμε διαφορετικά. Ήταν άλλες οι κληρώσεις, θα θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα γίνουν μετακινήσεις οπαδών. Τώρα ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Η συγκεκριμένη κλήρωση μπορεί και να οδηγήσει σε να μην γίνει μετακίνηση οπαδών για την προστασία όλων. Έτσι, γιατί και για τη Φιλαδέλφια δεν έχουν έρθει φιλοξενούμενοι οπαδοί στη Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πέρυσι δεν έπαιζε Ευρώπη. Θα είναι η πρώτη και καλό θα είναι να μην είναι Δυναμό Ζάγκρεπ. Για πολλούς και διάφορους λόγους που είναι γνωστοί. Είναι πολύ επικίνδυνα παιχνίδια οπαδικά, ξαναλέω αυτά. Οπότε εγώ θα πω και να το κρατήσουμε ότι είναι πολύ πιθανόν να μην γίνει, δηλαδή με συνεννόηση όλων, έτσι. Mm-hmm. Να μην γίνει μετακίνηση, να μην γίνει μετακίνηση οπαδών για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αλλά αυτό θα το δούμε στις επόμενες μέρες. Στο αγωνιστικό λέω και πάλι ότι και η Δυναμό είναι μια ομάδα με πολλή εμπειρία στην Ευρώπη, με πολύ περισσότερη πρόσφατη εμπειρία στην Ευρώπη από την ΑΕΚ. Έχει παίξει ομίλους, έχει πάθει και αποκλεισμούς βέβαια, γιατί η Κροατία και αυτή δίνουν προκριματικά συνεχώς. Βλέπουμε και φέτος έχει μπει ακόμη νωρίτερα από την ΑΕΚ στα προκριματικά. Είναι αρκετές φορές έξω και από τη Σέριφ Τύρας πολέμη είναι πρόσφατα έξω τη χρονιά που έπαιζε ο Αθανασιάδης εκεί. Αλλά είναι μια ομάδα έτοιμη, έχει τρομερούς παίχτες, ο τερματοφύλακας της για μένα ήταν ίσως και ο καλύτερος στο Μουντιάλ και είναι ακόμη εκεί, βέβαια πιέζεται, για ακόμα, αυτό, πιέζεται για πώληση, ναι, και μακάρι να πουληθεί πριν τα παιχνίδια, γιατί είναι όντως ένας τερματοφύλακας τρομερά υψηλό επίπεδο, και γενικά είναι μια ομάδα και δεμένη και στρωμένη. Με πολλούς παίχτες δικούς της, παραγωγή από τις ακαδημίες της που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι ένα ζευγάρι 50-50 και αν κάποιος το βλέπε απ' έξω,
θα έλεγε ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα η Δυναμό λόγω της πρόσφατης παρουσίας της Ευρώπης. Mm-hmm. Εγώ όμως θα πω ότι νομίζω ότι είναι ένα 50-50. Αν περάσει η Αστάνα, η ΑΕΚ χάνει το προνόμιο να είναι ισχυρή, ας πούμε, να πάρει τον αντίπαλο τη Δυναμό στην επόμενη κλήρωση. Αλλά απ' την άλλη σίγουρα... αυξάνει πιθανότητες. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες να περάσει. Βέβαια, οπότε αυτό... να μπει στα play-off. Ας βάλουμε να, να πάρει και το πριν το 5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Και να είναι και σίγουροι στο Europa. Και λέω, αυτό ας βάλουμε και έναν αστερίσκο, γιατί έχουμε συνηθίσει να το λέμε, α, όταν ξεπερνάει το outsider, λέμε, ευτυχώς ξεσέφυγε η δυνατή ομάδα, αλλά για να περάσει το outsider κάτι καλό έκανε. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Βέβαια, κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα, παιδί μου, ότι αν ήταν να παίξεις με τη Φερετσβάρος ή την ομάδα από τα Φερόε, και για να έχεις Φερόε, λες, πόσες εκπλήξεις να κάνουν. Ναι. Δύσκολο να γίνει θέμα. Η Αστάνα, όπως είπα και χθες, είναι μια ομάδα υπαρκτή, για μένα είναι... Είναι ένα υπαρκτό μέγεθος για αυτό το επίπεδο. Ακριβώς, έτσι, δεν είναι περίπτωση της ομάδας αυτά της Εφερό, καμία σχέση. Καμία σχέση, ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Είναι μια οπότε χαρά... ούτως ή άλλως δηλαδή και αυτή θα είναι πιο δύσκολη. Μια χαρά στη βαρύ ομάδα, γι' αυτό το δεδομένο, όπως λες. Ναι, δεν είναι δυναμό. Λοιπόν, διαβάζω... Α, πες μου. Διάβασε, πες μου. Διαβάζω για δημοσίευμα, μάλλον από δημοσίευματα στο Μεξικό για μικρό ποσό που χωρίζουν τον Έστερο Αράουχο από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια τέτοια πληροφορία. Να δεις τώρα. Από την πλευρά των Μεξικάνων έγινε πάλι αυτή η κίνηση. Προφανώς, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν μετανιώσει που όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που η ΑΕΚ ενδιαφερόταν ζεστά πολύ για τον Αραούχο, δεν ενέδωσαν, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει παγώσει το θέμα. Έχω ξαναπεί ότι το πιθανότερο είναι, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι περιμένει ίσως κάποιες άλλες περιπτώσεις που μπορεί να ξεκαθαρίσουν μετά. Δεν το έχω κλείσει το θέμα Ραούχο, αλλά δεν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη από την παρουσία του στο Μεξικό. Δεν το έχω κλείσει το θέμα, είναι ένας παίκτης που, okay, προσπάθησε να το πάρει. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι τις κάνει ο παίκτης. Αλλά ίσως έχουν προκύψει κάποιες άλλες περιπτώσεις καλύτερες που να χρειάζονται χρόνο για να ξεκλειδώσουν. Και εφόσον και ο προπονητής θεωρεί ότι είναι ok τώρα με τους τρεις που έχει, σύν το Γεμπόα που είναι ένα παιδί που έχει δείξει καλά πράγματα στην αρχή, δεν λέω ότι θα στηριχθεί πάνω του ότι αυτός θα είναι τελικά η μεταγραφή του στόπερ, η ΑΕΚ θα πάρει στόπερ, απλά αφήνει λίγο το χρόνο, μάλλον θα εκμεταλλευτεί λίγο αυτό το χρόνο που προέκυψε, επειδή δεν έγινε ούτε του Σάντσα στη μεταγραφή εκεί στα μέσα Ιουνίου, να θυμίσω ότι 17 Ιουνίου είχε φτάσει στην κορύφωση της αυτή η υπόθεση, τελικά απάντησε αρνητικά ο παίχτης. Μετά και πριν από εκείνη την ημερομηνία και μετά έγινε ό,τι έγινε με τον Ραούχο, δεν τα βρήκε με την Αμέρικα η ΑΕΚ. Τώρα το έχει μείνει το θέμα έτσι και βλέπουμε. Έχει μείνει το θέμα έτσι και βλέπουμε. Το σίγουρο θα πάρει center back και λέω και πάλι είναι κάποιες περιπτώσεις παιχτών που τον Ιούνιο δεν γινόταν, τώρα τον Ιούλιο πάλι είναι δύσκολες, αλλά ίσως τον Αύγουστο θα ξεκλειδώσουν. Και η ΑΕΚ θα τις περιμένει αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι κοιτάει και για ένα center for. Ούτως ή άλλως. Εάν φύγει ο Λιβάη. Που εκεί θα πάμε αμέσως μετά. Πάει για δύο επιθετικούς, για δεν ξέρω, πιθανό, ναι. Πιθανό. Το δούμε όμως τώρα. Να πάμε στο Λιβάη, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα χθες στο Ισραήλ, που επιβεβαιώνει και αυτό που είχαν πει την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή ότι ένα κομμάτι από το ποσοστό της Μπεϊτάρ το έχουν οι ίδιοι μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Να πούμε ότι το θέμα αυτό πιο πολύ το τρέχει ο μάνατζερ του παίχτη. Εντάξει, κοίτα και αυτό το συμφέρον του και οικονομικό και ίσως θεωρεί ότι αν πάει ο Λιβάη στη Γαλλία και δεν έχει άδικο, μπορεί από εκεί να κάνει ακόμη μεγαλύτερη μεταγραφή. Mm-hmm. Όμως εμένει σε αυτή τη θέση που έχουμε πει. Δεν το συζητάει για τώρα να πουληθεί ο ποδοσφαιριστής πριν τα παιχνίδια αυτά με τη Δυναμό. Είτε. Στην πορεία, αν το ποσό ανέβει αισθητά, τα νούμερα που έχουμε πει, δηλαδή πάνω από τα 20 εκατομμύρια μόνο για την ΑΕΚ, εκεί μπορεί να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σίγουρα όμως η ΑΕΚ δεν καίγεται για χρήματα,
Αυτό είναι το πολύ καλό που έχει. Δηλαδή, ακόμη και το γήπεδο της που το έφτιαξε, όταν το έφτιαξε δεν χρωστάγει ούτε ένα ευρώ. Οικονομικά έχει πάει καλά. Υπάρχει μια καλή, πολύ καλή διαχείριση που της επιτρέπει να μην εκβιάζεται από κανέναν. Ο Λιβάη έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο. Του έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση για ανανέωση. Ενώ τη μέρα του ραντεβού, ας πούμε, ήταν σχεδόν τελειωμένο ότι θα γίνει, υπάρχει μια καθυστέρηση από την πλευρά του παίχτη. Πιστεύω όμως ότι θα ανανεωθεί το συμβόλαιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Απλά ας το πηγαίνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, ας πούμε τώρα ότι το πρώτο, ότι στα παιχνίδια με τη Ζάγκρεπ, με την Δυνάμο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα για Γκαρσία. Αυτό λέγεται από την ΑΕΚ, ξεκαθαρίζεται. Και από εκεί και πέρα το μετά θα το δούμε. Απλά να τονίσουμε αυτό, ότι δεν μπορεί η ΑΕΚ να εκβιαστεί ούτε να πιεστεί από κανένα. Και ο Λιβάη έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο να πουλήσει, έτσι, δεν έχει ένα. Άρα δεν είναι ότι τον χάνει ξαφνικά η ΑΕΚ. Και δεν θα πάρει χρήματα από οτιδήποτε. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, του έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση για επέκταση και να πάρει και αυτός περισσότερα χρήματα. Το ένα μέτωπο είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι θα δούμε στην πορεία που μπορεί να φτάσουν οι προτάσεις που θα έχει. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Σε περίπτωση που θα φύγει ο Γκαρσία και θα έχει πάρει τα 20 εκατομμύρια που λες και τα λοιπά, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πάει η ΑΕΚ μετά για απόκτηση center for που θα δαπανίσει εξαιρετικά μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ένα όνομα, ας πούμε, που έχει παίξει για την ΑΕΚ είναι ο Μπαλντέ. Ο Μπαλντέ είναι ένα center for, ήταν στην Τρουά, μια ομάδα που έπεσε. Παρ' όλα αυτά είχε μια καλή χρονιά. Έχει βάλει 12 γκολ. Είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του Γκαρσία. Και αυτός από εκθέμη είχε ξεκινήσει, έγινε φορ. Νομίζω δεν έχει, υστερεί σε δύναμη σε σχέση με τον Γκαρσία. Εκεί είναι ίσως το βασικό που υστερεί. Είναι όμως ένας πολύ καλός παίχτης. Σίγουρα νομίζω δεν είναι στο επίπεδο του Γκαρσία, τουλάχιστον τώρα. Γιατί αν ήταν κυλάνς πιθανόν θα έπαιρνε αυτόν και δεν θα ήθελε τον Γκαρσία με τα διπλά λεφτά. Ναι, εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα. Σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα. Θέλω να πω ότι θα πάρει όμως μια περίπτωση Μπαλντέ που είναι μια πολύ καλή περίπτωση και σχετικά ακριβή για τα δεδομένα τα ελληνικά. Όταν με αυτά τα 20 εκατομμύρια θα πάρει κανένα ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση. Όταν πουλάς ένα παίχτη, προσπαθείς να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή που να τον αντικαταστήσει επάξια σύμφωνα με τον προπονητή σου. Να το δούμε. κάτι τέτοιο ψάχνει η ΑΕΚ. Έψαχνε και ψάχνει, έτσι, γιατί λέω και πάλι ότι όταν είχε γίνει κίνηση, ας πούμε, με τον Μπακαμπού στις αρχές του καλοκαιριού, ούτε περίπτωση να φύγει ο Γκαρσία υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά η κίνηση έγινε. Οπότε... Όχι, κοίταξε. Θεωρώντας δεδομένο ότι θα πάει έναν τέτοιο τύπο επιθετικό, ούτως ή άλλως με μεγάλο συμβόλαιο από ό,τι ακούμε, λέω με την έλευση των 20 και ίσως παραπάνω εκατομμύριων, εάν εκτός από τον επιθετικό αυτού του τύπου αξιοποιήσει και αυτό το κεφάλαιο για να κάνει πολύ μεγάλο μπαμ, ρε παιδί μου, οικονομικό. Δεν το ξέρω. Ωραία. Θα τα πούμε. Δεν νομίζω ότι, ρε παιδί μου, ότι θα πάρει 20 και θα πάει να δώσει 20 κατοικία. Όχι, ναι, γι' αυτό λέω. Αλλά μπορεί να δώσει ένα μεγάλο μέρος από αυτά. Από τις μημάτες που δεν υπάρχει οικονομικό ζήτημα, να πεις ότι πήρα τα 20 για να κάνω. Ανάλογα. Και την ευκαιρία που θα βρεθεί, θα μου πεις. Ανάλογα το παίχτη που θα επιλέξει ο προπονητής και θα εισηγηθεί από αυτούς που θα είναι διαθέσιμοι να μπορούν να πάρθουν, ότι η ΑΕΚ ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον Γκαρσία πάξη. Ωραία. Απλά αυτή τη στιγμή μην μιλάμε τώρα για την πόλη του Γκαρσία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Okay. Τώρα, αν φτάσει το ποσό που είπαμε και το ξεπεράσει, το 20 δηλαδή, καθαρό για την ΑΕΚ, μετά θα δούμε τη διαδικασία θα γίνει. Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον πρώτο αγώνα, ώρες κτλ. Δεν έχει βγει και έχει σχέση με αυτό που είπα στην αρχή. Ότι υπάρχει αυτός ο φόβος με τους οπαδούς. Δεν μπορούν να αλλάξουν οι μέρες. Δηλαδή
να πάει ο... πώς να το πω... να ναι. πάει του Παναθηναϊκού το παιχνίδι, ξέρω εγώ, η Ρεβάνση, mm-hmm. η ΣΑΕΚ να αλλάξουν. Οπότε το μόνο είναι αυτό, το τρίτη τετάρτη. Αν κλειδώσει αυτό που σας είπα με τη μετακίνηση των οπαδών και δεν γίνει, τότε θα προχωρήσει. Yeah. Δηλαδή, γιατί νομίζω κάτι τέτοιο μπορεί από τώρα να γίνει και για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν θα περάσει την ΗΠΑ ή όχι, μπορεί να γίνει και για τον Παναθηναϊκό. Γιατί κακά τα ψέματα, είδαμε τι έγινε με τον Μαρσέικ ΠΑΟΚ. Ακριβώς, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Τώρα εντάξει, μιλάω για ρεπορτάζ άλλης ομάδας, απλά επειδή ξέρω τι ζυμώσεις γίνονται. Ωραία. Στην UEFA και μεταξύ των ομάδων. Σε χαιρετώ. Οπότε, εγκατακλείδη, δεν πωλείται ο Γκαρσία, έτσι. Mm-hmm. Παραμένουμε εκεί πέρα. Στα μεταγραφικά είπαμε ότι υπάρχει μια... πώς να το πω. Τώρα η ΑΕΚ έχει πέσει στο αγωνιστικό, κοιτάει τα δύο παιχνίδια. Και παράλληλα δουλεύει και μεταγραφές, αλλά δεν καίγεται. Mm-hmm. Και όλα θα δομολογηθούν μετά τα παιχνίδια. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Σε χαιρετώ με το μήνυμα του Νίκο από την ΚΟ που θέλει και από μένα και από σένα ένα μήνυμα στην παράσταση στο Ντόνσιτ που του ζητήθηκε από τον Ντάλλας να κάνει δίαιτα. Είμαστε όλοι μαζί με τον Λουκά. Λοιπόν, θα στο... Άμα θέλει, μπορώ να του δώσω 46 κιλά. Έχασε. Ναι, εμείς δεν ξέρω πώς θα θέλει να χάσει. Σε μένα να δώσεις. Λοιπόν. Εσύ δεν την κάνεις, φίλε. Ο Ντόνσιτ είναι επαγγελματίας. Εγώ τι, δεν είμαι επαγγελματίας. Δεν πάει χαμένη. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας. Επαγγελματίας είσαι. Έτσι, μπράβο. Αλλά δεν πληρώνεσαι για το κορμί σου. Κακός, κακός. Κακός, ναι. Να είσαι καλά, Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.